Κύριε Υπουργέ, η σημερινή ενημέρωση έρχεται κατά τη γνώμη μας καθυστερημένα και σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, ενώ συνεχίζεται και κλιμακώνεται η αποτρόπαια και απάνθρωπη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με την άμεση βέβαια εμπλοκή και τη συμβολή και της χώρας μας. Εξελίξεις εξαιρετικά επικίνδυνες, με οδυνηρές συνέπειες και για τον ελληνικό λαό, όπως και για όλους τους λαούς της περιοχής. Η νέα ανάφλεξη του μετόπου στη Μέση Ανατολή, όπως βέβαια και ο ιμπερελιστικός πόλεμος ΝΑΤΟ-ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις και τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ για την υπέρμετρη όξυνση των ιμπερελιστικών ανταγωνισμών και τους κινδύνους που συνεπάγονται. Η αύξηση στα καραβάνια των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών είναι άμεση απόρρια αυτής της όξυνσης. Εξάλλου, τα ίδια τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν, εντάσσοντας τον Παλαιστινιακό λαό στους πλέον μετακινούμενους, στο μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων που φτάνουν και στη χώρα μας. Και αυτή βέβαια που με προκλητικό τρόπο αποκαλείται στο σημερινό σημείωμα γενικά και αόριστα ως μια διεθνής αναταραχή, λέτε, στην ενημέρωση. Γι' αυτό λέμε ότι η δίθεν μείωση των ροών, για την οποία με κάθε ευκαιρία κομπάζετε και προσπαθείτε να παρουσιάσετε, στην πραγματικότητα ήταν και παραμένει απατηλή. Γιατί πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια να συσκοτήσετε την κλιμάκωση της βάρβαρης πολιτικής και της καταστολής, του εγκλωβισμού σε βάρος των ξεριζωμένων, που υπηρετείται και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ή αυτή η αποτροπή που κλείνεται σε όλες τις πτώσεις. Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή, ανέδειξε το βάρβαρο χαρακτήρα και του νέου συμφώνου, που δεν στοχεύει στην πραγματικότητα στην προστασία των δικαιωμάτων των ξεριζωμένων, αλλά επεκτείνεται και δυναμώνει την άδικη και απάνθρωπη σε βάρος της πολιτικής. Διατηρεί ταυτόχρονα βέβαια τον κανονισμό του Δουβλίνου και τη μετατροπή των πρώτων χωρών υποδοχής σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών, το οποίο έχουμε βιώσει πολύ καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προωθεί τις fast-track μαζικές απορρίψεις ασύλου, ενισχύει τις απελάσεις και τις επαναπροωθήσεις, ακόμα και με τις επαμοιβή επιστροφές των προσφύγων, αλλά και γενικεύει τον εγκλωβισμό στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι αντιθέσεις για τις οποίες μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, και που είναι γνωστό ότι εκδηλώνονται ανάμεσα στα κράτη-μέλη, δεν αφορούν βέβαια τα δικαιώματα των προσφύγων και το κατά πόσο αυτά διαφυλάσσονται, αλλά αφορούν το διαμοιρασμό της καταστολής και των απελάσεων, που προκλητικά βέβαια βαφτίζεται αλληλεγγύη μέσα από μαθηματικούς τύπους και αλγόριθμους που μετατρέπουν τους ανθρώπους σε ξερούς αριθμούς. Βέβαια, ακόμα και αυτοί οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, γιατί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι για τη Γερμανία σήμαινε την υποδοχή μόλις 170 προσφύγων, για τη Γαλλία 40, όταν όλοι οι άλλοι χτίζουν τείχη για την αποτροπή. Η κριτική μας αυτή επιβεβαιώνεται και από τα επιμέρους κείμενα που απαρτίζουν το σύμφωνο, όπως είναι ο κανονισμός ελέγχου και διαλογής, ο κανονισμός Eurodac του ευρωφακελώματος, ο νέος οργανισμός για το άσυλο, που περιορίζει την προσφυγική ιδιότητα και στην πραγματικότητα επισφραγίζει τον ενταφιασμό της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Επίσης, ο πρόσφατος κανονισμός κρίσεων που νομιμοποιεί τις μαζικές απελάσεις και επαναπροωθήσεις υπό το άγρυπνο βλέμμα της Frontex. Όσο για τις λεγόμενες νόμιμες οδούς μετανάστευσης, στην πραγματικότητα αποτελούν μηχανισμούς που επιτάσσει το ίδιο το κεφάλαιο για ολοένα πιο φτηνή εργατική δύναμη μέσα από τις γνωστές συμφωνίες του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου, όπως αυτές με τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, τις οποίες όλοι σας βέβαια υπερψηφίσατε, που νομιμοποιούν τις αθλιότητες της Μανολάδας και όχι μόνο. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίες, κατά τη γνώμη μας, και οι πρόσφατες εξαγγελίες του κυρίου Υπουργού, οι οποίες ανασκευάστηκαν στη συνέχεια για την νομιμοποίηση 300.000 μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, που αποτελούν στην πράξη κοινική ομολογία της πολιτικής επιλογής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων για τη διαχρονική ομοιρία χιλιάδων ανθρώπων στο καθεστώς της παρανομίας, αόρατων εργατών, χωρίς χαρτιά, έρμεα στην πιο άγρια εκμετάλλευση και τα κυκλώματα. Αυτός λοιπόν είναι ο χαρακτήρας του νέου συμφώνου, για τον οποίο βέβαια σήμερα η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί τα εύσημα του πρωταγωνιστικού ρόλου, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάβει να διεκδικεί την πατρότητά του. Είναι χαρακτηριστικές εξάλλου οι πρόσφατες δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, ότι πρόκειται για επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ που το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί και διαπραγματεύεται τη δική του θέση για το προσφυγικό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η υποκρισία όλων σας περισσεύει. Την ώρα που όλοι στηρίζετε το δικαίωμα, λέτε, του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έχετε συμβάλει ο καθένας με το δικό του λιθαράκι στις αναβαθμισμένες σχέσεις της χώρας με το κράτος τρομοκράτη στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Έχετε δώσει ο καθένας τις δικές του εξετάσεις για τη μετατροπή της πατρίδας μας σε νατοϊκό ορμητήριο που ματοκυλά τους λαούς που μετά υποδεχόμαστε ως ξεριζωμένους. Βόμβες και εκατόμβοι νεκρών από τη μια πλευρά, καταστολή και στρατόπεδα συγκέντρωση για τους ξεριζωμένους του πολέμου από την άλλη. Αυτό είναι το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που υπερασπίζεστε και υπηρετείτε. Σας καλούμε λοιπόν να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τι σχεδιάζετε μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια ξεριζωμένοι από τη φωτιά στην Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή? Τι κρύβεται πίσω από τα παζάρια με την Τουρκία για μια νέα, χειρότερη εκδοχή της απαράδεκτης, λέμε και επιμένουμε, συμφωνίας του 2016, για την οποία σήμερα η συγκέντρα του ΣΥΡΙΖΑ Καμάρου. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Λίγη ενοχή, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσετε να ισχυρίζεστε, κύριε Υπουργέ, όπως μας είπατε σε πρόσφατη ερώτηση που συζητήσαμε, ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές οφείλονται στην επιτυχία της Ευρώπης? Ποια άραγε είναι η επιτυχία? Η Μελίγια, η Λαμπεντούζα, η Μόρια ή οι δομές φυλακές, όπως το πρότυπο και της Σάμου που έμενε μέχρι και χωρίς νερό και το οποίο βέβαια ξεπερνούν κατά πολύ τη χωρητικότητά τους και σήμερα πάλι γεμίζουν ασφυκτικά? Το έγκλημα της Πύλου είναι μήπως επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως επιτυχία είναι ο θάνατος του 24χρονου Πακιστανού που αφέθηκε αβοήθητος ενώ εκλιπαρούσε για ιατρική συνδρομή λόγω των προβλημάτων υγείας του στο προκικά της Κορίνθου? Μήπως επιτυχία είναι οι πρόσφατες εικόνες από το λιμάνι της Ρόδου? Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να ενισχυθεί η πάλη του λαού ενάντια στο μακελιό, απαιτώντας εδώ και τώρα την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, για να μεγαλώσει η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό για ελεύθερο και ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, η αλληλεγγύη στην πάλη των λαών και σε όλους τους ξεριζωμένους της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Δεν θα πάψουμε λεπτό να αποκαλύπτουμε την απάνθρωπη πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, να συμβάλλουμε στο δυνάμωμα του αγώνα για τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων, για την εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης, για το δικαίωμά τους στο άσυλο, για να μπορούν οι ξεριζωμένοι να ταξιδεύουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, για να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωση και υπερδομές φυλακές, για να σταματήσουν οι απελάσεις και επαναπροωθήσεις που την επίβλεψη της Frontex και να πάρουν χαρτιά οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται για χρόνια στη χώρα μας. Και αυτό το κάνουμε από θέσεις αρχής, λόγω της ταξικής διεθνιστικής μας αλληλεγγύης και όχι βέβαια για αυτό που περιγράψατε, κύριε Υπουργέ, ως δίθεν πολιτικά ωφέλη. Γιατί για μας η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών ενάντια σε αυτό το βάρβαρο ιμπεραλιστικό σύστημα που σαπίζει και σκορπά του θάνατο, την καταστροφή, τον πόλεμο και τον ξεριζωμό.